Λοιπόν, με δελτίο τύπου το οποίο έχουμε δημοσιεύσει και στο prismaradio.gr, πρέπει να σας πω ότι πραγματοποιείται το Σάββατο 11 Οκτωβρίου από τις 6 έως τις 7.30 το απόγευμα το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αλκοολικών Ανώνυμων. Θα σας πω λίγο, στο Μαργαρόνα Royal Hotel, 10, 11 και 12 Οκτώβρη. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Υπηρεσία Δημόσιας Πληροφόρησης των Ανώνυμων Αλκοολικών, διοργανώνει ανοιχτή ενημερωτική παρουσίαση. Θα μιλήσουμε με τον Τάκη στον Ενικό. Καλό απόγευμα, Τάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, είναι μεγάλη χαρά που σε φιλοξενούμε εδώ στο Prisma 95,1. Πρέπει να πω ότι κάνατε μια πολύ καλή ενημερωτική προσπάθεια. Ήρθαν και επιστολές εδώ στα στούντιο του σταθμού, βεβαίως και μέσω email, γιατί θέλετε βέβαια να στείλετε ένα μήνυμα με αφορμή το 10ο Πανελλήνιο συνέδριό σας. Θέλω λίγο να μας δώσεις εσύ το περιτύλιγμα, το τι θα συμβεί στο Μαργαρόνα Ροαγιάλ το Σάββατο 11 του Οκτώβρη. Το Μαργαρόνα Ροαγιάλ γίνεται το συνέδριό μας, το Πανελλήνιο συνέδριο, το οποίο γίνεται κάθε χρόνο. Είναι από την Παρασκευή η έναρξη του συνεδρίου, 10 αύριο δηλαδή, στις 11 και λίγη στις 12 την Κυριακή το μεσημέρι. Γίνονται συγκεντρώσεις μελών των αλκοολικών ανωνύμων και επίσης παράλληλα γίνονται συγκεντρώσεις των οικογενειακών ομάδων αλανών, δηλαδή συγγενών και φίλων αλκοολικών, που γίνονται συγκεντρώσεις στο ίδιο χώρο, στο ίδιο ξενοδοχείο, σε ξεχωριστό όμως συνεδριακό χώρο. Μάλιστα. Τώρα στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου, 6 με 7.30, γίνεται συγκέντρωση δημόσιας πληροφόρησης, όπου εκεί έχουν προσκληθεί φορείς, τα μέσα, άνθρωποι που σχετίζονται με προβλήματα, με θέματα ψυχικής υγείας, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κέντρα ψυχικής υγείας κτλ. Προκειμένου να ενημερωθούν για το θέμα, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας, να υποβάλουμε ερωτήματα και να λάβουν απαντήσεις που σχετίζονται με το πρόβλημα του αλκοολισμού. Μάλιστα. Τάκη, θα ήθελα λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο που μπορεί να μας ακούει, γιατί υπάρχει, και το λέω πάντα σε ζητήματα, σε τέτοια ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε με αγάπη και ευαισθησία, στην περιφέρεια οι κοινωνίες είναι πιο κλειστές και μπορεί για παράδειγμα κάποιοι να έχουν αναστολές να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια. Θα ήθελα λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο. Έχω την εντύπωση και σύμφωνα με πληροφορίες που έχω λιεύσει από το site σας, η Αλκοολική Ανώνυμη είναι μια αδελφότητα ανδρών γυναικών. Μοιράζεστε την πείρα, τη δύναμη και την ελπίδα για να μπορέσει κάποιος να αναρρώσει από τον αλκοολισμό. Να σου κάνω ένα ερώτημα που μου έχουν μεταφέρει και γνωστοί. Το σημαντικότερο από όλα είναι να συνειδητοποιήσει κάποιος ότι πίνει παραπάνω. Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει αν είναι αλκοολικός? Γιατί πολλές φορές οι συζητήσεις που μπορεί να κάνει με κάποιον μπορεί να το αποδώσει σε μια κακή συγκυρία, στις δυσκολίες εποχής που αντιμετωπίζουμε. Εγώ μπορώ να σας πω γιατί από τη δική μου εμπειρία, δηλαδή και εγώ έκανα κατανάλωνα αλκοόλ για πολλά χρόνια, ήμουν προβληματισμένος, αλλά δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι με τα χρόνια οικοδομούσα την εξάρτησή μου από την ουσία αυτή, και δεν παραδεχόμουν βέβαια, ούτε ήξερα ότι είμαι αλκοολικός, ούτε όταν κάποιοι μου το αναφέρανε ότι έχεις πρόβλημα, πίνεις πολύ κτλ. Εγώ δεν παραδεχόμουν ότι έχω κάποιο θέμα εξάρτηση από το αλκοόλ. Απλά έλεγα ότι έχω κάποια προβλήματα για τα οποία χρησιμοποιώ αυτή την ουσία προκειμένου να... Να ξεφύγεις, ίσως να ξεχαστήσει, η αλήθεια είναι ευθυμίσεις. Βεβαίως όταν... τα διέξοδα γίναν πολλά, όταν οι απορρίψεις από φίλους αλλά και από το οικογενειακό περιβάλλον άρχισαν να πολλαπλασιάζονται, τα προβλήματα στη δουλειά μεγάλωναν, τα οικονομικά προβλήματα, τότε μετά από μια πρόταση ενός μέλου των ΑΑ δέχτηκα να πάω σε μια συγκέντρωση των αλκοολικών ανωνύμων τότε στην Αθήνα το 2003, όπου ταυτίστηκα με τις εμπειρίες των άλλων μελών και συνειδητοποίησα ότι είχα ακριβώς τις ίδιες συμπεριφορές, τα ίδια συναισθήματα, την ίδια χρήση στο αλκοόλ, και τότε κατάλαβα ότι και εγώ είμαι ένας από αυτούς, ότι είμαι αλκοολικός. Από τότε που
πρωτοπήγα στο ΑΑ το 2003. Σήμερα είμαι άπιωτος, καθαρός. Η ζωή μου έχει επανέλθει και είμαι πολύ ευγνώμων σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες σε ακροατές που μπορεί να αντιμετωπίζουν ένα αντίστοιχο θέμα ή οι ίδιοι ή μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Και θα ήθελα λίγο, μια που σε έχουμε στον αέρα, να μας εξηγήσεις πώς μπορούν να νιώσουν ασφαλείς και σίγουροι σε αυτό το περιβάλλον αλληλοστήριξης των αλκοολικών ανώνυμων και πώς μπορούμε να παροτρύνουμε κάποιον να απευθυνθεί σε εσάς και να του δώσετε τη βοήθεια που δίνετε. Πραγματικά είναι ένα πολύ λεπτό θέμα αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, και εγώ πάλι από τη δική μου εμπειρία θυμάμαι ότι όταν γίνανε νήξεις από τους οικείους μου, ξέρεις, κάνε κάτι, ας πούμε, έχεις πρόβλημα κτλ. Εγώ ήμουν αρνητικός. Γι' αυτό και λέμε μεταξύ μας ότι κάποιος πρέπει να πιάσει τον πάτο του, δηλαδή να φτάσει σε πολύ άσχημη κατάσταση, προκειμένου ο ίδιος να κινητοποιηθεί και να δεχτεί, έστω στην αρχή και από μια απλή πρόταση ενός άλλου αλκοολικού, έστω και έτσι από περιέργεια να βρεθεί σε μια συγκέντρωση των ΑΑ. Φυσικά δεν υπάρχει καμία δέσμευση, καμία οικονομική επιβάρυνση. Μπορεί κάποιος που έστω το σκέφτεται, προβληματίζεται, έχει την αγωνία τι του συμβαίνει, έχει την περιέργεια, ας πούμε, να μάθει, να ενημερωθεί, να έρθει και μετά να φύγει. Είναι απλό. Εκεί θα δει αν πραγματικά ταυτίζεται, αν συμπίπτουν δηλαδή οι εμπειρίες του με τις εμπειρίες άλλων μελών ΑΑ και να καταλάβει αν έχει και εκείνος έχει κάποιο πρόβλημα. Μάλιστα. Μπορούν οι φίλοι αρχικά, αν θέλουν να μπουν στην ιστοσελίδα σας, είναι το www.aalphapavlagris.gr και μάλιστα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα. Τι μάθαμε για τον αλκοολισμό και θα ήθελα λίγο τάκι ένα σχόλιο. Εμείς γράφουν οι αλκοολικοί ανώνυμοι, πιστεύουμε ότι ο αλκοολισμός δεν είναι κοινωνικό στίγμα. Και θέλω λίγο να δώσουμε έμφαση σε αυτό, γιατί πραγματικά δεν είναι. Γιατί πρόκειται, νομίζω, για μια σοβαρή σωματική, πνευματική και ψυχική ασθένεια. Όταν, για παράδειγμα, και είναι και μια μορφή εξάρτησης, όπως μπορεί να είναι και οι ουσίες, ή να είναι, για παράδειγμα, και οτιδήποτε σταματάει αυθόρμητα τη θέλησή μας. Όταν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι, γιατί είμαστε εξαρτημένοι, τότε αυτό μπορεί να έχει μια πάθηση. Πώς μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα σε κάποιον που μπορεί να νιώθει ότι είναι κοινωνικά στιγματισμένος, επειδή, όπως είπες και εσύ, βασιζόμενος στο δικό σου παράδειγμα, κάποια στιγμή οι φίλοι έκλεισαν την πόρτα. Οι φίλοι πρέπει να κλείνουν την πόρτα σε αυτές τις περιπτώσεις, αγαπητέ Τάκη. Εγώ σας είπα ότι αυτό μου συνέβη και εμένα μου κλείσαν την πόρτα. Ένας φίλος μου είπε, όπως πας και εγώ σε λίγο ξέρεις, δεν θα σε κάνω παρέα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε για τη σκληρή αγάπη, τη λεγόμενη σκληρή αγάπη, η οποία μπορεί και αυτή, ας πούμε, να βοηθήσει κάποιον να προβληματιστεί ακόμα περισσότερο. Το θέμα τώρα του στιγματισμού σίγουρα καραδοκεί, δηλαδή ένας αλκοολικός ο οποίος εκτίθεται στο κοινωνικό του περιβάλλον πίνοντας και συμπεριφερόμενος έτσι αντικοινωνικά κτλ. Κτλ. Με τα χρόνια θα στιγματιστεί. Και εγώ είχα κινδυνέψει να στιγματιστώ, αλλά ευτυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο. Έγινε σε ένα πολύ μικρό βαθμό, αλλά μετά ήρθαν τα πολλά χρόνια της ανάρρωσης, τα 11 χρόνια, ένας μήνας και μία μέρα, όπου όλα αυτά αποκαθίστανται. Το στίγμα, το όποιο στίγμα υπάρχει φεύγει και το περιβάλλον ξεχνάει, ας πούμε, αυτό που υπήρχε κάποτε και θαυμάζει έναν άνθρωπο που αναρρώνει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Νομίζω ότι αξίζει και δημοσιογραφικά να καλυφθεί το γεγονός. Νομίζω ότι έστειλες ένα μήνυμα προβληματισμού, φίλε Τάκη. Να υπενθυμίσουμε, κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβαση, αλλά ουσιαστική, άλλη μια φορά, πού μπορούμε να σας συναντήσουμε και πώς μπορούμε να απευθυνθούμε μαζί σας. Σε εσάς. Καταρχάς, μια καλή ευκαιρία να μας γνωρίσετε και γι' αυτό το κάνουμε κιόλας, για να προωθήσουμε τον πρωταρχικό μας σκοπό που είναι η μεταφορά του μηνύματος και μάλιστα φέτος επιλέξαμε ακριβώς και αυτό το τίτλο, μεταφέροντας το μήνυμα. Άρα μια καλή ευκαιρία είναι να μας συναντήσετε στο ξενοδοχείο Μαργαρώνα Ραγιάλ
10, 11 και 12 Οκτωβρίου, δηλαδή αύριο μεθαύριο και την Κυριακή, οι περισσότερες συγκεντρώσεις είναι ανοιχτές, που σημαίνει ότι πέραν της συγκέντρωσης του Σαββάτου στις 6 ώρα που είναι δημόσια πληροφόρηση, μπορεί κανείς να συμμετάσχει στις ανοιχτές συγκεντρώσεις παρακολουθώντας να δει πώς γίνεται μια συγκέντρωση των αλκοολικών ανωνύμων, είτε της παράλληλης αδερφότητας Αλανών, είτε από προκειμένου, ας πούμε, να συλλέξει πληροφορίες επειδή ανησυχεί για κάποιο φίλο του, είτε επειδή ο ίδιος είναι προβληματισμένος με το ποτό του. Κατά τα άλλα, μπορεί στην ιστοσελίδα που είπατε να βρει τα τηλέφωνά μας. Υπάρχουν ομάδες σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, είναι περίπου στις 20 ομάδες σε όλη την Ελλάδα, περίπου 5 στην Αττική, στις μεγάλες πόλεις Θεσσαλονίκη, Πάτρα, υπάρχει επίσης και στην Πρέβεζα. Μάλιστα. Συγκέντρωση, και εκεί μπορεί κανείς που θέλει να μάθει για το, αν αγωνία για το πρόβλημά του, να έρθει. Μπορεί να σας δώσω και το τηλέφωνο της ομάδας της Πρέβεζας. Βεβαιότατα, για να έχουμε και κάποια επικοινωνία. Το λέμε δημόσια. Βεβαίως. Βεβαιότατα, παρακαλώ. Δεν είναι προσωπικό, είναι το τηλέφωνο της ομάδας. Είναι 69 80 42 82 93. Και 69 80 42 82 93. Και θέλω και εσύ, Τάκη, να μεταφέρεις την ομάδα της Πρέβεζας και της Λευκάδας και της Άρτας, όπου και αν υπάρχουν και όπου και αν ακουγόμαστε, ότι θέλουμε τη συνεργασία σας και θέλουμε κατά καιρούς να ανοίγουμε συζητήσεις και να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο, για να αποβάλουμε κάποια ταμπού και κάποιες προκαταλήψεις που μπορεί να υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς είμαστε πάντα πρόθυμοι, οποτεδήποτε. Βεβαίως. Σας ενδιαφέρει, μπορούμε πάλι να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε και εκτενέστερα, ας πούμε. Βεβαιότατα. Και εκτενέστερα, για να καταλάβουμε και να στείλουμε και τα σωστά μηνύματα στην κοινωνία. Αυτός είναι και ο ρόλος ενός ενημερωτικού μέσου, έτσι κι αλλιώς. Και με αυτό θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στον Πρίσμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ όμως σου μιλάω στον Ενικό, εσύ στον πληθυντικό, καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ, ενώ φαντάζομαι. όλο το σταθμό. Εντάξει, το δέχομαι, έτσι, Τάκη. Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ.